am a very stylish girl. Γεια σας, είμαι η Μάρα από το My Greek Burlesque και σήμερα θα σας μιλήσω για κάτι διαφορετικό. Γιατί συνήθως μιλάμε για tips, tricks και μακιγιάζ, αλλά δεν έχουμε μιλήσει για το πιο βασικό που είναι η σωστή ενυδάτωση. Το πρώτο βήμα για μια σωστή ενυδάτωση είναι ο σωστός καθαρισμός. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ πέρα ένα προϊόν το οποίο είναι από τον Κορέ και είναι πρωτεΐνες γάλακτος, γαλάκτομα 3 σε 1. Με αυτό μπορείτε και να αφαιρέσετε το μακιγιάζ σας και να καθαρίσετε πάρα πολύ καλά το πρόσωπό σας, ενώ δεν του φαίνεται. Συνήθως τα γαλακτώματα δεν τα εμπιστευόμαστε τόσο πολύ. Το συγκεκριμένο κάνει καταπληκτική δουλειά, πάρα πολύ γρήγορα. Έχετε καθαρίσει το πρόσωπό σας και ειδικά αν έχετε σχολείο και τα σχετικά, που θέλετε ένα απλό βήμα, αυτό πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια. Το δεύτερο βήμα, το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι η απολέπιση και μία μάσκα. Έχω εδώ πέρα από την καινούργια σειρά του Κορέ τα Beauty Shots, η οποία είναι μια πολύχρωμη σειρά και θα σας μιλήσω αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή, οπότε θα μείνει έτσι λίγο μυστικό μεταξύ μας. Έχω το σκραμπ ήπιας απολέπισης με ακτινίδιο και το σκραμπ βαθιάς απολέπισης με σταφύλι. Ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματός σας, διαλέγετε και το φρούτο που σας ταιριάζει και βλέπετε άμεσα αποτελέσματα. Και εννοείται για ένα πολύ βαθύ καθαρισμό, επιλέγουμε την άργυλο από μάσκα. Και πραγματικά σας μιλάω, η άργυλος καθαρίζει σε βάθος. Το τρίτο και πιο βασικό βήμα που θέλω τόση ώρα να καταλήξω είναι η σωστή ενυδάτωση του προσώπου μας και ο Κορές έχει βγάλει μια καινούρια σειρά με κρέμες ενυδάτωσης που είναι τα άνθη αμυγδαλιάς. Λοιπόν, είναι μια κρέμα, εγώ έχω αυτή που είναι για λιπαρές μικτές επιδερμίδες, γιατί άμα με παρακολουθείτε ξέρετε πως δυστυχώς έχω λιπαρή επιδερμίδα, η οποία αυτή η κρεμούλα τη βάζετε, είναι πάρα πολύ ελαφριά σε υφή και κάνει την επιδερμίδα σας ματ. Βέβαια δεν είναι το ματ το χαρτί, είναι το ωραίο. Ματ δεν θα βγάλει λιπαρότητα κατά τη διάρκεια της μέρας, αλλά παρόλα αυτά θα φαίνεται πάρα πολύ φυσικό και πάρα πολύ υγιές στο δέρμα σας. Έχει ένα πολύ φυσικό άρωμα, όπως ξέρουμε ο Κορές χρησιμοποιεί πολλά συστατικά της φύσης. Η υφή της είναι πραγματικά σαν νερό, είναι σαν τζέλ, ενώ είναι κρέμα ενυδατική ή κανονική, την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε και από πολύ μικρές ηλικίες, γιατί δεν χρησιμοποιούμε κρέμα στα 25 που το θυμόμαστε, ξεκινάμε να χρησιμοποιούμε μία ενυδατική από μικρές ηλικίες, πραγματικά σας μιλάω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ειδικά τώρα το χειμώνα, λόγω του ότι έξω έχει κρύο, μπαίνουμε μέσα, έχει ζέστη, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ζεστό νερό και στο μπάνιο. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ καυτό νερό όταν κάνω μπάνιο. Η επιδερμίδα μας αρχίζει να ζητάει περισσότερη ενυδάτωση, οπότε μην το αμελείτε. Αυτή η κρεμούλα προσφέρει ακριβώς την ενυδάτωση που θα χρειαστεί το δέρμα σας. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Οπότε, σας έχω λύσει τα χέρια τώρα με την ενυδατική, δεν χρειάζεται να ψάχνετε παραπέρα, τη βρήκατε. Ελπίζω να σας έδωσα μερικές ιδέες, ελπίζω να σας έκανα να περιμένετε το επόμενο επεισόδιο που θα είναι πολύχρωμο και απολαυστικό και εγώ σας εύχομαι μια υπέροχη ενυδατωμένη εβδομάδα. Γεια σας!